ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Για την πορεία των διαπραγματεύσεων αναμένεται να ενημερώσουν το απόψινό Eurogroup στο Λουξεμβούργο ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και η επικεφαλής της Τρόικας. Ο κύριος Τουρνάρας αναμένει μια θετική δήλωση από το Eurogroup για την Ελλάδα, καθώς έχουν προηγηθεί δηλώσεις τόσο του Olli Rehn όσο και από κύκλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο, ο επικεφαλής του Eurogroup Jean-Claude Juncker εκτίμησε ότι δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για την Ελλάδα στην απόψινή συνεδρίαση. Όσον αφορά την απόφαση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης, δεν πρόκειται να ληφθεί ούτε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18-19 Οκτωβρίου και όπως όλα δείχνουν μετατίθεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Οι διαπραγματεύσεις Τουρνάρα Τρόικας θα συνεχιστούν από αύριο στην Αθήνα, καθώς πρέπει να εξευρεθεί άλλο ένα δις ευρώ για να κλείσει το πακέτο μέτρων. Να δοθεί πρόσθετος χρόνος στην Ελλάδα εάν αυτό δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν. Στον αντίποδα, υπέρ της προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, τάχθηκε ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Μονάχου, Hans Werner Sinn. Σε ετοιμότητα αναμένεται να τεθούν πάνω από 5.000 αστυνομικοί εν ώψη της αυριανής επίσκεψης της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Έκκληση σε όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν να προφυλάξουν αφενός μεν την ειρήνη στην πρωτεύουσα και κυρίως πάνω απ' όλα την προοπτική της χώρας μας, την εικόνα της πατρίδας μας στο εξωτερικό, απίφθινε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας. Με απόφαση του Αττικάρχη απαγορεύεται οποιαδήποτε συγκέντρωση και πορεία σε μεγάλο μέρος της Αθήνας λόγω της άφιξης της κυρίας Μέρκελ. Η απαγόρευση ισχύει ειδικότερα σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το ξενοδοχείο Hilton, όπου θα καταλύσει η καγκελάριος. Από τη Γαδά διευκρινίστηκε ότι η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένο τμήμα της Αθήνας και της υπόλοιπης Αττικής και ως εκ τούτου οι συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί αύριο σε Ομόνοια και Σύνταγμα θα γίνουν κανονικά. Πανατική στάση εργασίας από τις 12 έως το τέλος της βάρδιας και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα έχουν ανακοινώσει για αύριο ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ, ενώ το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην Ομόνοια. Στη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα θα συμμετάσχουν αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον πρόεδρο του Γερμανικού Κόμματος, Die Linke, Bernd Ρίξιγκερ. Την ίδια ώρα η Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, θα παρευρεθεί επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια. Πρωτοφανή και αντιδημοκρατική χαρακτηρίζουν την απόφαση του Αττικάρχη, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το ΚΚΕ, η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ. Τη διαφωνία του με την απόφαση εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η υποδοχή της κυρίας Μέρκελ θα είναι παλαϊκή, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι πρωτοφανές και εγκληματικό και ο λαός αύριο θα δώσει απάντηση με ειρηνικό αλλά μαζικό τρόπο. Σε επιθετικό αγώνα με οργάνωση μαζικότητα και στην κατεύθυνση της ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων, κάλεσε τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα. Ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε σήμερα το γνωστό του δόγμα, πρώτα το κόμμα και οι συνιστώσεις του και μετά η Ελλάδα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος και Δίκογλου τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Μέρκελ μεταβαίνει στην Αθήνα προκειμένου να εκφράσει την στήριξή της προς την ελληνική κυβέρνηση για τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ. Ο κύριος Ζάιμπερτ εξέφρασε τον σεβασμό της γαλλικής κυβέρνησης για τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ελλάδα, έκανε δε λόγο για μέτρα τα οποία εφαρμόζονται με δυσβάσταχτες θυσίες. Αναφέρθηκε ακόμα στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Αθήνα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του ελλείμματος στο 2,5% του ΑΕΠ και στην μείωση του κόστου εργασίας κατά τουλάχιστον 10%. Ως ευρωπαϊκή χειρονομία και πράξη αναγνώρισης για την ελληνική κυβέρνηση που βρίσκεται με την μεταρρυθμιστική πολιτική της υπό μεγάλη πίεση, περιέγραψε την επίσκεψη Μέρκελ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble ζήτησε να μην καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες από την επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα. Τόνισε μάλιστα ότι μόνο αν η Ελλάδα εκπληρώσει αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις λιτότητας, μπορεί να εκταμιευθεί η επόμενη δόση. Στη διασταύρωση των στοιχείων των φυσικών προσώπων που αμείβονται από το δημόσιο, προχωράει η κυβέρνηση, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχομένως αυτοί που αποφεύγουν να δηλώσουν τα εισοδήματά τους, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.
Πάγια θέση της επιμελητηριακής κοινότητας είναι διαμόρφωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα με ευθύνη των κοινωνικών εταίρων, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Περί τα 440 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα μπορέσουν να απορροφήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά τη Συμφωνία Εγγυήσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους σε βαθμό πλημελήματος οι 18 συλληφθέντες της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων και ο συνδικαλιστικός τους εκπρόσωπος Νίκος Φωτόπουλος, κατά την κατάληψη στο Κέντρο Πληροφοριακών Συστημάτων της επιχείρησης. Εξωτερικές ειδήσεις. Η σύγκρουση για τον προϋπολογισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και η κρίση στην Ευρωζώνη είναι οι μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία, λέει ανώτατος στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης στην Πορτογαλία και την Ισπανία δεν θα επηρεαστούν από τις κινητοποιήσεις, καθώς οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών είναι αρκετά ισχυρές για να φέρουν σε πέρας τα προγράμματά τους, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Βίτορ Κωνστάνσιου. Σε νέες δραστικές περικοπές ύψους 10 δισεκατομμυρίων στις κοινωνικές δαπάνες προχωρά η Βρετανική κυβέρνηση. Το 71% των Ισπανών επικρίνουν τη δράση του Μαριάνο Ραχόι ως αρχηγού της κυβέρνησης, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσιεύει η εφημερίδα El País. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.